και τα σωματεία μέλη τους στέκονται στο πλευρό των εργαζομένων και στο δίκαιο αγώνα που δίνουν για να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας τους και να κατοχυρώσουν τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης να βρει άμεσα λύση, να εξασφαλίσει ότι αυτοί οι εργαζόμενοι θα είναι στις δουλειές τους και μετά τις 31 Οκτώβρη που λήγουν οι συμβάσεις τους και να δώσει επιτέλους λύση, χωρίς αυτή η λύση να συμπεριλαμβάνει εργολάβους και άλλου είδους τέτοιες σχέσεις εργασίας. Ο αγώνας που δίνουν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Πανεπιστημίου είναι αγώνας όλων των εργαζομένων στην πόλη μας. Είναι ένα καθεστώς άδικο που υπονομεύει τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Το εργατικό κέντρο θα βρίσκεται πλάι στους εργαζόμενους σε ό,τι μορφή πάλι σε αυτοί επιλέξουν. Δρόμους για άλλη μια φορά, προσωπικό καθαριότητας, οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών για να απαιτήσουμε ώστε να μην απολυθεί κανένας από τα 90 συναδέλφους που εργάζονται στο προσωπικό καθαριότητας εδώ και χρόνια και να παραμείνουν στη δουλειά τους, αρχικά με ανανέωση σύμβασης και μετά μετατροπή τους σε συμβάση ορίστου χρόνου, δεδομένου ότι είναι χρόνια στο Πανεπιστήμιο και καλύπτουν διαρκείς και πάγιες ανάγκες. Έχετε κάποια ενημέρωση ότι μπορεί αυτό να αλλάξει? Κοιτάξτε, υπάρχει μια ενημέρωση από το Υπουργείο, ότι το κοιτάει το Υπουργείο Παιδείας. Θεωρούμε όμως ότι παίζουν το μπαλάκι ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εσωτερικών και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία λύση. Φοιτητές, εργαζόμενοι!